Πάμε στη Λέσβο. Είναι η Μυρσίνη Τζινέλη απέναντί μας. Καλημέρα, Μυρσίνη. Καλημέρα, καλή σας μέρα από την πανέμορφη Λέσβο που έχουμε καλοκαίρι, Χρήστο. Εμείς σήμερα συνεχίζεται έτσι ο ηλιόλουστος καιρός. Μπράβο. Θα πρέπει να σου πω ότι έχουμε ξαναπεί ότι για να γνωρίσει κάποιος τη Λέσβο πρέπει να την περπατήσει. Πρέπει να περπατήσει μέσα στα στενά, στα όμορφα χωριά, στα διαμαντάκια όπως λέμε εδώ. Και σε ένα τέτοιο όμορφο χωριό βρισκόμαστε από ψηλά, στο Σκαλοχώρι, στη Δυτική Λέσβο. Ένα πανέμορφο πραγματικά χωριό που κυριαρχεί η πέτρα. Μου έκανε τρομερή εντύπωση ότι όλοι οι δρόμοι είναι πλακόστρωτοι μέσα στο χωριό. Και εδώ δίπλα μου η πρόεδρος του, η κυρία Δέσποινα Μαϊάκη, θα μας πει περισσότερα. Το χωριό αυτό που είναι χτισμένο πάνω σε ηφαίστειο, κυρία Πρόεδρε. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μας δίνετε την ευκαιρία να προβάλλουμε τον τόπο μας, να προβάλλουμε το χωριό μας. Να είστε καλά. Και πρέπει να μιλάμε έτσι για τα όμορφα χωριά. Δώστε μας μια εικόνα για το μικρό αλλά πολύ δυναμικό χωριό του Σκαλοχωρίου. Λοιπόν, το Σκαλοχώρι είναι ένα από τα μεγαλύτερα χωριά σε γεωγραφική έκταση του Δήμου Δυτικής Λέσβου. Αυτή τη στιγμή μένουν στο χωριό 350 με 400 περίπου κάτοικοι. Είναι ένα πανέμορφο, το βλέπετε άλλωστε κι εσείς, γραφικό χωριό, με πετρόχτιστα παραδοσιακά σπίτια. Είναι εντυπωσιακή η αρχιτεκτονική των κτηρίων, κυριαρχεί η πέτρα και τα παραδοσιακά μπαλκόνια. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι παλιότερα οι κάτοικοι ασχολούνταν κυρίως με την τέχνη της πέτρας, δηλαδή χτίζανε πέτρινα σπίτια. Mm-hmm. Έτσι. Το χωριό αυτή τη στιγμή στηρίζεται η οικονομία του στην κτηνοτροφία. Γι' αυτό και δρεύουν στο χωριό δύο αγροτικοί συνεταιρισμοί. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ανδρών, που στηρίζει την κτηνοτροφική οικονομία, και ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Γυναικών Σκαλοχωρίου. Τα αποτελέσματά του τα βλέπουμε και εδώ μπροστά μας και θα τα γευτούμε σε λίγο και μοσχοβολάνε. Θα ήθελα να πω ότι ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Γυναικών είναι ευρέως γνωστός σε όλη την Ελλάδα για τα πανέμορφα χειροποίητα αμυγδαλωτά που... Θα τα δείξουμε σε λίγο, έτσι, και την χειροτεχνία, έτσι, πραγματικά κοσμήματα. Λυπάσαι να τα φας, πραγματικά όλα αυτά. Είναι ένα χωριό γεωγραφικά μεγάλο, με λίγους σχετικά κατοίκους, αλλά με πάρα πολλές δραστηριότητες. Εγώ θα πω και ένα χωριό με γλεντζέδες, αρκεί να σας πούμε ότι έχουμε 5 καφενεία, έτσι. Ναι, το χαρακτηριστικό των σκαλοχωριτών είναι ότι στηρίζουν μαγαζιά, όχι μόνο στο Σκαλοχώρι, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, έτσι. Είναι άνθρωποι φιλόξενοι και τους αρέσει η διασκέδαση. Πρέπει να την περπατήσετε την περιοχή, πρέπει να τα περπατήσετε τα σοκάκια, να ανοίξουν οι αυλές, να βγουν ο κόσμος, έτσι, να σας κεράσουν, να σας τρατάρουν τα καλούδια της περιοχής. Τα βλέπουμε. Λοιπόν, αλλά βλέπουμε και βλέπετε, το χωριό. Δώστε μας μια εικόνα, έτσι, τι βλέπουμε. Το χωριό είναι σαν ζωγραφιά. Λοιπόν, αυτά είναι λοιπόν προϊόντα του Αγροτικού Συνεταιρισμού Γυναικών. Είναι γλυκά του κουταλιού, είναι λικέρ χειροποίητα, είναι τα αμυγδαλωτά που δίνουμε κυρίως σε γάμους, βαφτίσια, μπακλαβάδες. Αυτά είναι γλυπτά, δεν είναι απλώς γλυκά. Είναι χειροποίητα, είναι φτιαγμένα όλα στο χέρι, με μεράκι, με την παράδοση μέσα τους. Έτσι, έτσι. Εδώ πέρα έχουμε το τραχανά, κοφτό μακαρονάκι, παξιμάδι χειροποίητο και αυτό είναι το λεσβιακό προϊόν. Πρωινό, συγγνώμη. Ναι. Χάχλες. Είναι οι χάχλες οι λεγόμενες. Χάχλες με ντομάτα και φέτα. Λαδοτήρι, ό,τι θέλει ο κανείς το συνοδεύει. Οι χάχλες είναι τραχανάς, Χρήστο, φτιαγμένα σε κουπίτσες, όπου μέσα μπορεί να το γεμίσει ο καθένας ό,τι θέλει και να το ευχαριστηθεί όπως θέλει. Λοιπόν, έχουμε ένα χωριό. Δεν το έχουμε ξαναδεί, δεν το ήξερα. Να έρθετε να το δείτε από κοντά. Και να το γευτείτε από κοντά. Εδώ, το χωριό αυτό είναι ένα χωριό ορεινό που συνδυάζει όμως βουνό και θάλασσα. Όχι πολύ μακριά μας. Θα μας ανοίξει εδώ το πλάνο ο οπερατέρ μας, ο Γιώργος Παπαδόπουλος, να μας δείξει και τη θάλασσα, το καλό λιμάνι, την αρχαία Άντισα, όπου την αξιοποιείται και πολιτιστικά. Δηλαδή, έχουμε πλήθος εκδηλώσεων εκεί. Μία από αυτές θα έχουμε και αύριο. Για δώστε μας εικόνα. Την Τρίτη, 11 του μηνός, θα γίνει μια συναυλία στην Αρχαία Άντισα. Θα ερμηνεύσουμε τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη, του Σπανού, του Χατζή. Τραγούδια που ερμήνευσαν η Μαρινέλα,
η Βίκη Μουσχολιού, η Χάρης Αλεξίου, ο Τόλης Βοσκόπουλος, ο Γιάννης Πουλόπουλος. Και... Χρήστο, τραγουδάει και η πρόεδρος. Έτσι, το κατάλαβα, τραγουδίστε γιατί, και εσείς σε αυτή την εκδήλωση. Σε πρώτο πληθυντικό η πρόεδρος και κατάλαβα ότι συμμετέχει στο. στη συναυλία. Έχουμε έτσι πολύ τάλαντους ανθρώπους εδώ. Η αρχή άντισα που είναι και γενέτειρα του πατέρα της μουσικής, έτσι, του Τέπανδρου. Του Τέπανδρου. Ο Τέπανδρος λοιπόν κατάγεται από την αρχαία άντισα. Έζησε στην αρχαία άντισα το πρώτο ήμιση του 7ου αιώνα π.Χ. Στη συνέχεια μετήκησε στη Σπάρτη και βραβεύτηκε με πολλά μουσικά βραβεία. Και στα Πίθια που γινόταν στους Δελφούς επί τέσσερα συνεχεία χρόνια που γίνονται κάθε 9 χρόνια. Δηλαδή, εντάξει, συγγνώμη για το τρακ, είμαι πρώτη φορά βγαίνω στην τηλεόραση. Ούτε Έρπανδρος. Μια χαρά. Λοιπόν, είσαι, εδώ μια χαρά. Περπατάτε στην ιστορία. Έτσι, έτσι. Μαθαίνεις για την ιστορία του νησιού των τελευταίων 20 εκατομμυρίων, γιατί εδώ η περιοχή, λόγω του ότι είναι χτισμένη πάνω σε μια ηφαιστειογενή περιοχή, είναι ορατά τα σημάδια και οι διαδρομές της λάβας και αξίζει τον κόπο όποιος έρθει στο νησί να περπατήσει τη Λέσβο. Όχι με το αυτοκίνητο και από πάνω από τα χωριά. Να μπείτε μέσα στα χωριά και να συναντήσετε τους ωραίους ανθρώπους του. Είναι πολύ μεγάλη, ναι, βέβαια. Έτσι. Είναι ακριβώς. Πολύ μεγάλη. Σε έκταση. Είναι πολλές οι διαδρομές, μεγάλες. Είναι πολύ μεγάλη. Γι' αυτό και το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού σας προσφέρει 10 ημέρες, Χρήστο, για να μπορέσετε να το ευχαριστηθείτε και να το απολαύσετε όσο το δυνατόν περισσότερο. Ωραία. Ευχαριστούμε. Την καλημέρα μας. Έχεις ταξίδι για το Σίγρι τώρα. Να πω και ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον επισκέπτη, όταν θα έρθει στο χωριό, είναι να επισκεφτεί τον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου, που βρίσκεται στην πλατεία του χωριού, το πνευματικό κέντρο του χωριού, όπου φιλοξενεί εκθέσεις φωτογραφίας, εκθέσεις ζωγραφικής, γίνονται παρουσιάσεις βιβλίων. Μπορεί να δει το όμορφο μιναρέ. Ναι. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό, ότι ενώ έχουμε έτσι μικρά χωριά, πολύ πλούσια σε δράση. Καλημέρα, έτσι, και μπράβο σας. Καλημέρα και θα χαρούμε να ξανάρθουμε. Καλημέρα στους καλοχώροι της Λέσβου. Να είσαι καλά, Χρήστο. Καλημέρα σας. Τους χαιρετισμούς μας εδώ από την ΕΡΤ και την αγάπη μας. Καλημέρα.